Λάκι μου, Λάκι μου, φαίνεται πως τα θέματα με τις κοπέλες που επιλέγουν να έχουν σχέση με παντρεμένους έχουν πολύ πέρασει. Ξυζυγικές σχέσεις, απιστία. Γεια σας, είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, ψυχοεκπαιδεύτρια. Εργάζομαι μόνο ως ψυχοεκπαιδεύτρια και συγγραφέα στην περίοδο αυτή και αυτό είναι το κανάλι μας στο YouTube. Αν είδες φως και μπήκες, πάτα το κουμπί για εγγραφή, πάτα το καμπανάκι για να έρχονται ειδοποιήσεις και εσείς όλοι οι 100.000 που κάθε μήνα μπαίνετε στο κανάλι, όσοι είστε άγραφοι, γραφτείτε και πατήστε και κανάλι στα βίντεο, βρε παιδιά, να ανεβαίνει ο αλγορίθμος, να προτείνετε το κανάλι μας και σε περισσότερους ανθρώπους, ούτως ώστε να είναι βιώσιμο και να συνεχίσω να είμαι μόνο ψυχολόγος και ψυχοεκπαιδεύτρια. Λοιπόν, κάναμε ένα βίντεο λίγες μέρες, το οποίο έκανε μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ήταν μια φίλη που έγραψε την ιστορία ότι η αδερφή της έχει σχέση με τον άντρα της ξαδέρφης τους και ότι η ίδια βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, αν πρέπει να πει κάτι στη ξαδέρφη της κλπ. Και έχω λάβει διάφορα μηνύματα σε σχέση με αυτό. Μια φίλη μου έγραψε το εξής. Θέλω, αν μπορείς, Θέκλα, να κάνεις ένα βίντεο για το τι άλλη τα θέματα μπορεί να έχει μια κοπέλα η οποία προτιμάει να κάνει σχέση με κάποιον δεσμευμένο ή παντρεμένο. Και μου είπε το παράδειγμα μιας γνωστής της, η οποία λέει πριν πολλά χρόνια στις καλοκαιρινές διακοπές αντιλήφθηκε η κοπέλα που γράψε το σχόλιο ότι η γνωστή της τα είχε με τον σύντροφο της ξαδέρφης της, τον γκόμενό της, και της είπε τι κάνεις ρε παιδί μου, γιατί τα φτιάχνεις με τον boyfriend, τον φίλο της φίλης σου, τον manfriend τέλος πάντων. Boyfriend σημαίνει στα αγγλικά αγόρι φίλος, που σημαίνει σύντροφος ερωτικός, και εγώ λέω γιατί να είναι boyfriend και να μην είναι manfriend. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τις δικές μου γλωσσολογικές ανησυχίες περί του boyfriend και του manfriend και πάμε στην κοπέλα η οποία της λέει γιατί δεν τα φτιάχνεις με κάποιον ελεύθερο. Ναι, είσαι ωραία, είσαι, τι ανάγκη έχεις, και της λέει εγώ προτιμώ τους δεσμευμένους. Και λέει έκοψε σχέσεις, εννοείται, και μαθαίνει πρόσφατα πως αυτή που προτιμάει τους δεσμευμένους τώρα τα έχει με το αφεντικό της, ο οποίος λέει είναι παντρεμένος και με παιδιά, και λέει τι άλλη τα θέματα μπορεί να έχει μια κοπέλα η οποία προτιμάει τους παντρεμένους. Άρα θα μιλήσουμε γι' αυτό σήμερα. Εγώ θα βάλω και κοπέλια μέσα στην εξίσωση, γιατί υπάρχουν και άνδρες που προτιμούν να έχουν σχέση με παντρεμένες γυναίκες ή με παντρεμένους άνδρες. Και επίσης οι γυναίκες που προτιμούν τους δεσμευμένους ή τις παντρεμένους, προτιμούν και τις δεσμευμένες ή τις παντρεμένες, αν ο ερωτικός τους προσανατολισμός είναι ομοφιλοφιλικός ή αμφιφιλοφιλικός. Γιατί λοιπόν ένας άνθρωπος να προτιμάει, αντί να τα φτιάξει με κάποιον που είναι επίσης ελεύθερος όπως είναι και αυτός, να προτιμάει να τα φτιάξει με κάποιον ο οποίος είναι σε σχέση. Γιατί άραγε, τι μπορεί να συμβαίνει. Καταρχάς θέλω να σας υπενθυμίσω πως η ψυχολογία είναι μια επιστήμη η οποία είναι ανθρωπιστική, ασχολείται με τη μελέτη του ανθρώπου και άρα όσο και αν βγαίνουν καθολικά συμπεράσματα, δεν εφαρμόζουν σε όλους τους ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, ο κάθε σκύλος είναι διαφορετικός, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Οπότε, Λακκούλη, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλες ή όλοι όσοι θέλουν να τα φτιάξουν παντρεμένους ή παντρεμένες το κάνουν για αυτόν τον λόγο. Μπορούμε όμως εδώ σε αυτό το βίντεο να μιλήσουμε για διάφορους πιθανούς λόγους, βασισμένοι κυρίως και πάνω στην κλινική μας πείρα. Μιλάω στο πρώτο πληθυντικό, γιατί είμαστε ολάκι και εγώ στα οδηγητικά βίντεο και στα άλλα είμαστε ολάκι και εγώ, αλλά δεν φαίνεται, κάθεται πίσω στο βάθος. Λοιπόν, ένας συνήθις λόγος μπορεί να είναι τραύματα από την παιδική ηλικία, τα οποία να είναι unresolved, να είναι αθεράπευτα δηλαδή, μη επιλυμένα, και τα οποία έχουν να κάνουν με έναν πατέρα ο οποίος απατούσε τη μητέρα και το παιδί ένιωθε ότι έχανε τον πατέρα του, ή μια μητέρα η οποία απατούσε το τέρι της και το παιδί ένιωθε ότι έχανε τη μητέρα του. Φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι καταλήγουν να το παραδεχτούν στον εαυτό τους, όχι απαραίτητα στους άλλους, ότι εγώ προτιμώ τους δεσμευμένους και τις δεσμευμένες, είναι άνθρωποι οι οποίοι όταν ήταν μικροί βίωσαν
τις πολύ καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχει η απώλεια ενός γονέα. Και όταν λέω η απώλεια ενός γονέα, δεν εννοώ ότι το να χωρίσει ένα ζευγάρι σημαίνει οπωσδήποτε και απώλεια του γονέα. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το διαζύγιο και το χωρισμό ένα ζευγάρι καταλήγει στο αν το παιδί νιώθει ότι έχει απολέσει τον γονέα του ή όχι. Και τι θέλω να πω. Μπορεί για παράδειγμα ένα ζευγάρι να χωρίσουν και ο άντρας να είχε κιόλας από πριν χωρίσει σχέση με μια άλλη γυναίκα, η οποία αυτή η άλλη γυναίκα να έχει και αυτή παιδιά, και να μετά που θα χωρίσει να πάει να συγκατοικήσει με εκείνη τη γυναίκα και τα παιδιά της. Εάν αυτός παραμελήσει τα παιδιά του και μπει σε μια διαδικασία στην οποία λειτουργεί σαν πως και δεν έχει παιδιά από τον πρώτο του γάμο και παιδιά του είναι μόνο τα παιδιά που θα αποκτήσει από το δεύτερο του γάμο ή τα παιδιά που θα υιοθετήσει τρόποντινας από το δεύτερο του γάμο, τότε ναι, το παιδί νιώθει ότι απολέει, ότι χάνει τον πατέρα του. Αν η μητέρα του παιδιού είναι μια πικραμένη αποξενώτρια, μια ανάρχισσος, η οποία μόλις θυμώσει αρχίζει και λέει στο παιδί: «Ο πατέρας σου που έφυγε και μας άφησε και πήγε με αυτή την μπιπ και τώρα έγινε πατέρας των παιδιών της μπιπ και τώρα έκανε παιδί με αυτή την μπιπ και σένα δεν σε θέλει και θέλει τα άλλα τα παιδιά», τότε αυτή η αποξενώτρια μάνα, η ανάρχισσος μάνα, θα προκαλέσει στο παιδί την απώλεια του πατέρα. Δηλαδή μπορεί ο πατέρας να προσπαθεί να έχει επαφές με το παιδί του, να προσπαθεί να έχει σχέσεις, αλλά παρόλα αυτά η μητέρα να μην το αφήνει. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό ένα παλιό βιβλίο της Μάρος Βαμβουνάκη. Η Μάρο Βαμβουνάκη είναι ψυχαναλήτρια, η οποία έχει γράψει αρκετά βιβλία, κυρίως τη δεκαετία του 80 και 90 και τώρα γράφει, τα οποία ήταν έτσι πολύ πρωτοποριακά για την ελληνική λογοτεχνία, γιατί κυρίως ήταν ιστορίες ανθρώπων που έκαναν ψυχοθεραπεία. Και θυμάμαι ένα βιβλίο της Μάρος, το οποίο το έχω διαβάσει 6-7 φορές. Τώρα, άμα σας πω ότι δεν θυμάμαι τον τίτλο, τι θα μου κάνετε? Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Θυμάμαι τι αφιέρωση είχα γράψει στον εαυτό μου πάνω στο εσώφυλλο του βιβλίου για να μην το δανείσω. Γιατί είχα γράψει στον εαυτό μου: «Ξαναδιάβασε αυτό το βιβλίο, ξαναδιάβασε αυτό το βιβλίο, ξαναδιάβασε αυτό το βιβλίο». Αυτή η σκάλα δεν κατεβαίνει, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Ένα από τα βιβλία της Μάρος Βαμβουνάκη, τέλος πάντων, στο οποίο περιέγραφε την ιστορία μιας κοπέλας η οποία τα φτιάχνει συνέχεια με δεσμευμένους. Και ενώ ήταν αυτό στην παρούσα φάση της ζωής της, το να τα φτιάχνει, να πηγαίνει από τον ένα παντρεμένο στον άλλον, και μάλιστα όταν ο παντρεμένος την ήθελε και χώριζε τη γυναίκα του για να είναι μαζί της, αυτή πλέον δεν τον ήθελε. Άρα η Μάρο Βαμβουνάκη στο βιβλίο αυτοκίνο ήθελε να καταδείξει ότι ήταν ψυχοπαθολογική έλξη αυτή, το να θέλεις τον παντρεμένο επειδή έχεις μέσα σου unresolved, αδιάλυτο, ανεπίλυτο το πρόβλημα του ότι έχεις βιώσει ότι έχεις χάσει τον πατέρα σου από μια άλλη γυναίκα και από άλλα παιδιά, και να θες υποσυνείδητα να κλέψεις τον πατέρα άλλων παιδιών, να κλέψεις τον άντρα άλλης γυναίκας για να κερδίσεις εκ των υστέρων τη μάχη. Δεν κατάφερα να κρατήσω τον πατέρα μου στο σπίτι, τώρα θα πάρω τον πατέρα αυτών των παιδιών. Παιδιά, πραγματικά δεν το θυμάμαι το βιβλίο. Αλλά ψάξτε τα βιβλία της Μάρος Βαμβουνάκη, ειδικά αυτά του πρώτου καιρού. Είναι εξαιρετικά, όχι ότι δεν είναι ωραία αυτά τα τελευταία, αλλά εκείνα τα οποία ήταν μόνο θεματικά και έπιανε ένα θέμα και ασχολούνταν, ήταν υπέροχα. Ένα παράδειγμα είναι το βιβλίο «Οι παλιές αγάπες δεν πάνε στον παράδεισο». Εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο έχει πάλι μια ιστορία μιας γυναίκας η οποία επιστρέφει στην πρώτη της αγάπη και νομίζει πως θα βρει λουλούδια και παρτέρια και παραδείσους και βρίσκει οτιδήποτε άλλο παρά αυτό. Λοιπόν, σε εκείνο το βιβλίο, άγγελος με σπασμένα φτερά νομίζω, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και τελικά το δάνεισα και τελικά δεν μου το έδωσα. Σε εκείνο το βιβλίο λοιπόν, που η κοπελίτσα τα φτιάχνε όλο με παντρεμένους και μόλις οι παντρεμένοι γινόντουσαν δικοί της, σταματούσε να τους θέλει, περιγράφει την ιστορία όταν χώρισαν οι γονείς της, ότι η μητέρα της ήταν πολύ επικριτική, απορριπτική και αρνητική με τον πατέρα της, και ότι ενώ ο πατέρας της κοπέλας αυτής προσπαθούσε να έχει σχέση με την κόρη του, η μάνα το δυσκόλευε αυτό πάρα πολύ και το κορίτσι ένιωθε τρομερά άσχημα να εκφράσει ότι εγώ θέλω να δω τον μπαμπά μου, γιατί θα στενοχωρούσε τη μητέρα της.
Και θυμάμαι τώρα έτσι μια σκηνή που λέει ότι είχε βάλει το παλτό της που ήταν κοριτσάκι και περίμενε τον μπαμπά, ζούσε στο κρύο κλπ. Λοιπόν, η πρώτη περίπτωση που μπορεί να έχει να κάνει με ανεπίλητα, unresolved παιδικά τραύματα είναι αυτό. Το να χάσεις τον πατέρα σου, να χάσεις τη μητέρα σου από ένα διαζύγιο, είτε γιατί η μητέρα σου ή ο πατέρας σου μετά το διαζύγιο σε έχουν ξεγράψει, είτε γιατί έχεις δεχθεί γονική αποξένωση. Για το θέμα της γονικής αποξένωσης έχουμε, δόξα σου Θεώ, ένα τεράστιο playlist, νομίζω 30 βίντεο πως. Λοιπόν, ένας λόγος μπορεί να είναι αυτός. Εγώ είχα διαβάσει εκείνο το βιβλίο και είχα βάλει και μια πολύ ιδιαίτερη αφιέρωση στον εαυτό μου, γιατί ακριβώς εκείνο το βιβλίο είχε να κάνει με το limerence. Με ενδιέφερε πολύ να καταλάβω το limerence σε εκείνη την περίοδο, και επειδή εκείνο το βιβλίο στην ουσία μιλούσε για το limerence, γιατί limerence είναι συναισθηματικός μυρικασμός, ο έρωτας με έναν παντρεμένο, με μια παντρεμένη, με έναν δεσμευμένο, με μια δεσμευμένη. Στην ουσία έχεις περισσότερο συνέστημα από μόνος σου, πολλή ώρα μόνος σου και όχι ιδιαίτερη ώρα μαζί με το αντικείμενο του έρωτός σου, και επίσης, δεν είναι στο πραγματικό, είναι στο φανταστικό περισσότερα. Γι' αυτό είχα βάλει σημειώσεις σε εκείνο το βιβλίο για μένα, γιατί ήταν μια περίοδος που πάλευα πολύ με το limerence. Και ήθελα να δώσω στον εαυτό μου το μήνυμα ότι φτάνει, όχι άλλο κάρβουνο. Στα θέματα με τους παντρεμένους και σχέσεις με παντρεμένους, η αλήθεια να λέγεται, ήμουνα πάντα πάρα πολύ διστακτική και αρνητική, και λόγω της διαπαιδαγώγησης μου νομίζω, αλλά και λόγω του ότι είχα δει στο γραφείο πάρα πολλά δράματα, ναυάγια, τρικυμίες με τέτοιες σχέσεις για όλους, οι οποίες ταλαιπωρούσαν όλους. Και αυτόν που απατάει και αυτόν που απατάται και το τρίτο πρόσωπο, και δεν ήθελα, είμαι και λίγο εγωίστρια, λίγο παρτάκιας, δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή την τεράστια ταλαιπωρία. Όμως έχω ακούσει άλλες γυναίκες και άλλους άντρες να λένε ότι, ξέρεις, εγώ δεν έχω χρόνο για να κάνω σχέση, βαριέμαι, δεν έχω χρόνο να κάνω όλα αυτά τα παραδοσιακά της σχέσης, να βγαίνω έξω, να γνωρίζω φίλους, συγγενείς κτλ. Δεν έχω χρόνο να έχω όλο αυτό το πακέτο, οπότε ας τα φτιάξουμε έναν παντρεμένο, ας τα φτιάξουμε μια παντρεμένη, και έτσι θα έχω μόνο τις ερωτικές στιγμές. Ξέρω εγώ, μια-δυο φορές τη βδομάδα πότε θα βρισκόμαστε, θα υπάρχει πολύ πάθος επειδή η σχέση θα είναι κρυφή, μυστική και παράνομη, και θα κάνουμε καλό σεξ, ψυχοπαθολογική έλξη θα έλεγα εγώ, και το υπόλοιπο θα είναι φαντασιακό, δηλαδή θα στέλνουμε μηνυματάκια, τηλέφωνα και τέτοια, δεν θα έχουμε ούτε να τον πλένω, ούτε να τον μαγειρεύω, ούτε να φροντίζω τον άλλον, ούτε να ξοδεύω χρήματα πάνω στον άλλον. Είναι μία σχέση χωρίς ευθύνες στην ουσία. Αυτός ίσως είναι ένας λόγος που κάποιοι μπορεί να προτιμούν τους δεσμευμένους και τις δεσμευμένες. Ο οποίος αυτός λόγος είναι πάλι ψυχοσυναισθηματική ενωριμότητα. Δηλαδή να θες και την πίτα σωστή και το σκύλο χορτάτο. Να θες να περνάς και καλά χωρίς να κάνεις τον κόπο μιας σχέσης. Χωρίς να κάνεις την επένδυση που προϋποθέτει μια σχέση. Χωρίς να κοπιάσεις, χωρίς να αντέξεις τον άλλο σε όλες του τις στιγμές και στις δύσκολες του στιγμές, και την ώρα που δεν είναι καλά και την ώρα που είναι άρρωστος και την ώρα που είναι κουρασμένος κλπ. Τώρα όσον αφορά στο να πλένω τον άλλο και να τον μαγειρεύω, νομίζω πρέπει αυτές τις μέρες να κάνουμε οπωσδήποτε ένα βίντεο, θα ξαναχρειαστούμε σούπερ μάρκετ, θα το κάνουμε, για το πώς είναι εξαιρετικά καλή ιδέα τα ζευγάρια που συγκατοικούν να μοιράζονται τις δουλειές και να μην θεωρούνται ότι οι δουλειές ανήκουν στον ένα από τους δύο, που συνήθως αναλαμβάνει η γυναίκα αυτό το κομμάτι. Τάχα, είσαι γυναίκα, εσύ θα καθαρίζεις, εσύ θα μαγειρεύεις, εσύ θα κάνεις. Βέβαια το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν, ένας άλλος λόγος για τον οποίο κάποιοι άνθρωποι προτιμούν τους δεσμευμένους και τους παντρεμένους είναι γιατί είναι εθισμένοι στην υψηλή αδρεναλίνη και ντοπαμίνη που δίνει μια τέτοια σχέση. Είναι σαν ένας εθισμός, όπως κάποιος πίνει ναρκωτικά και προτιμά τα ναρκωτικά και τον τραβάνει τα ναρκωτικά, ενώ ξέρει για παράδειγμα ότι άμα κάνει ηρωίνη θα καταστραφεί, εξακολουθεί να επιδιώκει την ηρωίνη. Κάποιοι άνθρωποι είναι εθισμένοι σε κρυφές σχέσεις, παράνομες σχέσεις, οι οποίες έχουν πάρα πολύ έντονα συναισθήματα. Φόβος να μην μαθευτεί, διάφορα τέτοια.
Κάτι άλλο που μπορεί να συμβαίνει είναι να ένας άνθρωπος να είναι τόσο πολύ πνευματικά τεμπέλης, ούτως ώστε να πει ότι, ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο στις μέρες μας να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι κατάλληλος για να κάνει σχέση, ο οποίος να είναι σχετίσιμος, να το πούμε έτσι, να έχει συνδεσιμότητα, οπότε κάποιος ο οποίος ήδη έχει σχέση, ήδη είναι σε μια ερωτική σχέση ή σε ένα γάμο, σημαίνει ότι ήδη είναι συνδέσιμος. Άρα, I will take it safe, θα το πάρω ασφαλώς και θα τα φτιάξω με κάποιον που ήδη είναι σε σχέση, που ξέρω σίγουρα ότι ξέρει να κάνει σχέση. Πολύ τεμπελιά πνευματική και έλλειψη ενσυναίσθησης για τον πόνο που θα προκαλεί σε όλα τα μέρη που θα λάβουν χώρα σε αυτό το δράμα, γιατί μόνο δράμα είναι μια εξουσιακή σχέση, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι ωραία πράγματα αυτά. Θα το εξηγήσω τώρα, γιατί έχουμε κάνει 1000 βίντεο. Και 1000, μπορεί και 50 και 100. Δείτε, γράψτε μου στα σχόλια πόσα βίντεο υπάρχουν στο playlist για την απιστία. Λάκη, ξέρεις να ψάχνεις τα playlist στο κανάλι μας. Ναι, εκεί στην αρχική σελίδα έχει μια στήλη που λέει playlist, που είναι οι λίστες με τα βίντεο μοιρασμένα αναθεματικές. Άρα κάποιος μπορεί να το κάνει από τεμπελιά, γιατί θέλει κόπο, θέλει χρόνο, θέλει ενέργεια, θέλει προσπάθεια να διαχειριστείς το δύσκολο παιχνίδι του φλερτ. Και αν έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι δεν θέλω να τα φτιάξω με παντρεμένο ή με παντρεμένη, δυσκολεύουν τα πράγματα. Και δυσκολεύουν και από την έννοια ότι κάποιος ο οποίος είναι παντρεμένος δεν μπορεί να έχει απαιτήσεις. Μπορεί να σου πει που πήγες και που ήρθες. Είσαι παντρεμένος, κυρία. Ξέρω εγώ που ήσουν. Άρα, άμα θέλω να κάνω του κεφαλιού μου και να μην δείχνω ενσυναίσθηση καθόλου στα συναισθήματα που έχει ο σύντροφός μου και να μην συμπεριλαμβάνω τον σύντροφό μου στη ψυχαγωγία μου και στη ζωή μου γενικότερα, τα φτιάχνω με κάποιον παντρεμένο, οπότε του τη λέω κιόλας θα μου πει και κάτι. Τι λες, βρε, είσαι παντρεμένος και θα μου πεις εμένα τώρα γιατί έβαλα like εκεί, γιατί το έκανα το ένα ή το άλλο, από τα πιο απλά στα πιο σοβαρά. Τι άλλο. Α, επίσης κάποιος ο οποίος είναι παντρεμένος. Είναι πολύ πιθανό να έχει κουραστεί μέσα στο γάμο του, να έχει ατονίσει η ερωτική σεξουαλική του ζωή και να έχει πολύ σεξουαλική ενέργεια αδιάθετη, που να μην την έχει διαθέσει πρόσφατα. Οπότε, άμα τα φτιάξεις με κάποιον παντρεμένο, να πάρεις όλη εκείνη την ενέργεια, η οποία φυσικά δεν σου ανήκει, ανήκει στο τέρι του, δεν ανήκει σε αυτή σε σένα, αλλά εσύ θα πας να την πάρεις σαν ένας κλέφτης ενέργειας. Νομίζω ένας νάρκισσος μόνο θα πήγαινε συνειδητά να φτιάξει σχέση με έναν παντρεμένο. Τώρα να γνωρίσεις κάποιον και να σου πει ότι είναι single και μετά στην πορεία να ανακαλύψεις πως είναι παντρεμένος ή είναι παντρεμένη όταν ήδη έχει συνδεθεί, εκεί μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά να λες από την αρχή, εγώ προτιμώ τους παντρεμένους και προτιμώ τους δεσμευμένους, σαν να λες εγώ θέλω μόνο να περνάω καλά, να μην αναλαμβάνω καμία ευθύνη και να κάνουν άλλη την βρώμικη μπουγάδα μου για μένα. Δηλαδή θέλω όλη την ευχαρίστηση μιας σχέσης χωρίς καθόλου τον κόπο. Φυσικά θα πει κάποιος άλλος, θα μπορούσε να πει ένα πρόσωπο που τα έχει με παντρεμένο, είναι μεγάλη ταλαιπωρία να τα έχεις με έναν παντρεμένο. Ναι, βεβαίως είναι μεγάλη ταλαιπωρία να τα έχεις με έναν παντρεμένο ή με μία παντρεμένη όταν είσαι ένας άνθρωπος που έχεις υπευθυνότητα και που θέλεις να αγαπάς ολοκληρωμένα. Και οι άλλοι λόγοι μπορεί να υπάρχουν, λακκούλοι. Δεν ξέρω. Για να λες ότι εγώ θέλω να τα φτιάχνω μόνο με παντρεμένους και ότι εγώ θέλω να τα φτιάχνω μόνο με δεσμευμένους και δεν μ' αρέσουν οι ελεύθεροι, σημαίνει ότι στην ουσία δεν θες να έχεις σχέση, θες να έχεις μόνο κάποια excitement στις σχέσεις, κάποια σεξουαλικά και συναισθηματικά ωφέλη ή αντιδράσεις ή συναισθήματα έντονα, θέλεις πάθος και δεν θες να κάνεις στην ουσία μια σχέση. Δεν θες να κάνεις πραγματικά μια σχέση άμα τα φτιάξεις με παντρεμένο και είναι περιττό να σας πω ότι ο παντρεμένος που θα τα φτιάξει μαζί σου ή η παντρεμένη που θα τα φτιάξει μαζί σου και θα χωρίσει για να είσαστε μαζί, είναι πολύ πιθανόν να τα φτιάξει και με κάποιον άλλον και με κάποιον άλλον να είστε μαζί και να πάει παρακάτω. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, αλλά τι να πω. Πάντως, άμα δουλεύουμε τα παιδικά μας τραύματα, άμα κάνουμε ψυχοθεραπεία
Και άμα ψυχοεκπαιδευόμαστε τακτικά και κάνουμε προσωπικό πνευματικό αγώνα, θα μας φαίνονται εντελώς ντεκαβλέ οι δεσμευμένοι και οι δεσμευμένες. Μας το εύχομαι.